Πώς ξανιάζει η εισήγηση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, που πρακτικά είναι να κλείσει η αναφορά του συντονιστικού αγώνα για τα άγραφα. Εξάλλου, η στρατηγική τη πράσινη μετάβαση τη Ευρωπαϊκή Ένωση στοχεύει στο πρίκισμα των ομίλων των ανανεώσιμων πηγών ενέργεια με δισεκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψη και Αντεκτικότητα και μπροστά σε αυτό πάνε περίπατο οι φιλοπεριβαλλοντικέ διακηρύξει. Η Κομισιόν, για να στηρίξει την εγκατάσταση ανεμογεννητριών στα άγραφα μέσα σε προστατευόμενε περιοχέ, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχουν περιορισμοί για τέτοιε επιχειρηματικέ δραστηριότητε, αρκεί να μην επηρεάζεται η λεγόμενη ακαιρεότητα τη τοποθεσία. Με τα ίδια ακριβώ επιχειρήματα, προσπαθεί να πείσει ότι μπορούν να γίνει χώρο υγειονομική ταφή αμοιάντου στο Ζιδάνι Κοζάνη, να δημιουργηθεί λατομείο και να μπουν ανεμογεννήτριε στο δάσο Λαϊλιά Σερών. Και εμεί διερωτώμαστε, χρειάζεται δηλαδή να αποδείξουμε ότι τα δεκάδε χιλιάδε κυβικά μέτρα μπετό για βάση κάθε ανεμογεννήτρια, η διάνοιξη δρόμων, η τοποθέτηση σταθμών ηλεκτροδότηση, αλλά και οι ίδιε οι ανεμογεννήτριε επηρεάζουν με μία αναστρέψιμο, μία αναστρέψιμο τρόπο την ακαιρεότητα τη τοποθεσία. Αυτό που τεκμηριώνεται είναι ότι οι δίθεν φιλοπεριβαλλοντικέ οδηγίε τη Ευρωπαϊκή Ένωση για τι ειδικέ ζώνε διαχείριση, τι περιοχέ Natura, που έχουν εφαρμόσει όλε οι ελληνικέ κυβερνήσει, όχι μόνο δεν αποκλείουν. Τέτοιου είδου επιχειρηματικέ δραστηριότητε με επικίνδυνε συνέπειε για το περιβάλλον. Αντίθετα, μετατρέπουν κάθε τέτοια προστατευόμενη περιοχή σε αντικείμενο ιδιωτική εμπορική αξιοποίηση, ενώ ταυτόχρονα τσακίζεται το λαϊκό εισόδημα με νέου φόρου, συνεχεί ανατιμήσει στην τιμή τη ενέργεια λόγω τη απελευθέρωση τη ενέργεια, λόγω του χρηματιστηρίου ενέργεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Κομισιόν, κατά την άποψή μα, επιλέγει να εισηγηθεί το κλείσιμο τη αναφορά. Παρά το γεγονό ότι το Ελληνικό Υπουργείο Περιβάλλοντο ανακάλεσε την άδεια τμήματο του έργου, πράγμα που ενισχύει περαιτέρω τα επιχειρήματα του αναφέροντα. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων με βάση του λεγόμενου αναπτυξιακού κλιματικού νόμου που έγιναν στην Ελλάδα κατά τα πρότυπα τη Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, δηλαδή πώ, χωρί έλεγχο, με διαδικασίε εξπρέ, από αξιολογητέ συνεργάτε των επενδυτών, μετά την ανάδειξη του θέματο του συντονιστικού των αγράφων και εδώ στην Επιτροπή Αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου, βρέθηκε ότι δεν πληρεί του περιβαλλοντικού όρου. Είναι προφανέ ότι αυτή η στρατηγική που στη χώρα μα ακολουθούν η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΙΝΑΛ, ε, θέτει στο επίκεντρο την κερδοφορία των ομίλων σε βάρο των λαϊκών αναγκών και του περιβάλλοντο. Κατά την άποψή μα, μόνο στα πλαίσια τη κοινωνικοποίηση των μέσων παραγωγή και του κεντρικού σχεδιασμού τη οικονομία, τη κοινωνική ιδιοκτησία στου φυσικού πόρου, μπορεί το ηλεκτρικό ρεύμα η ενέργεια να είναι κοινωνικό αγαθό και όχι ένα πανάκριβο εμπόρευμα. Μόνο έτσι μπορούν να αξιοποιηθούν και πρέπει να αξιοποιηθούν όλε οι μορφέ παραγωγή ενέργεια προ όφελο του λαού και σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον. Κλείνοντα, το Κομμουνιστικό Κόμμα τη Ελλάδα στηρίξαμε και συνεχίζουμε να στηρίζουμε τον αγώνα που κάνει το συντονιστικό για τα άγραφα. Οι τελευταίε εξελίξει που εκθέτει ο αναφέροντα Αποδεικνύουν την ορθότητα των θέσεων των μαζικών φορέων τη περιοχή που διαμαρτύρονται, που κινητοποιούνται σχετικά και ενάντια στην κατάσταση ανεμογεννητρίων στα άγραφα. Ω εκ τούτου, εμεί καλούμε την Επιτροπή να διατηρήσει ανοιχτή την συγκεκριμένη αναφορά, να συνεχίσει το Ευρωκοινοβούλιο να παρακολουθεί την εξέλιξή τη, ειδικά διότι σήμερα έχουμε μπροστά μα εξελίξει τι οποίε πρέπει να λάβουμε υπόψη. Ευχαριστώ πολύ.